συνέχεια του άλλου, του προηγούμενου με το λιοντάρι. Για να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παντελή Νικολαίδη. Εδώ είναι σύμβουλος καριέρας ο κύριος Νικολαίδης και θα μας δώσει οδηγίες έτσι ώστε να κάνουμε το ωραιότερο βιογραφικό του κόσμου, που με το που θα το δει ο υποψήφιος εργοδότης μας, θα σιγουρευτεί ότι είμαστε οι άνθρωποι που ψάχνει. Έτσι, θα το κερδίσουμε το ενδιαφέρον. Πώς θα το κερδίσουμε το ενδιαφέρον? Καταρχάς, φαντάζομαι ότι σε κάθε επιχείρηση πια πέφτουν πάρα πολλά βιογραφικά. Με τέτοια ανεργία σε αυτή τη χώρα, όλοι ψάχνουν για δουλειά. Mm-hmm. Άρα, πώς θα ξεχωρίσει το δικό μας βιογραφικό, τι πρέπει να είναι για να κερδίσει την εντύπωση? Να τραβήξει το ενδιαφέρον, καταρχάς. Έτσι, ένας έξυπνος τρόπος, λοιπόν, ένα καινοτόμο εργαλείο. Yeah. Για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον και να ξεχωρίσουμε και να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του μελλοντικού μας εργοδότη, είναι το βίντεο CV, το βίντεο βιογραφικό που λέμε. Το βίντεο βιογραφικό τι μας επιτρέπει? Να παρουσιάσουμε τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας, τις δεξιότητές μας, να δείξουμε ένα μέρος της προσωπικότητάς μας, αλλά και ένα-δύο σημεία του βιογραφικού μας που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και όλα αυτά πριν φτάσουμε ακόμα στη συνέντευξη. Το 89% των εργοδοτών θα έβλεπαν ένα βίντεο βιογραφικό αν τους υποβαλόταν με ένα απλό κλικ στον υπολογιστή τους. Αυτή είναι η δομή που πρέπει να έχει. Αυτή ένα βιογραφικό δομή, λοιπόν, σε βίντεο. Τι προτιμούμε, ναι, οι σύμβουλοι εργασίας και οι εργοδότες, οι επιχειρηματίες, προτιμούν να έχει μια συγκεκριμένη δομή το βίντεο βιογραφικό. Όπως βλέπουμε, παρουσίαση του υποψηφίου, ποιοι είμαστε, οι γνώσεις και οι δεξιότητές μας, η εργασιακή μας εμπειρία, η εκπαίδευσή μας και τέλος οι στόχοι, που είναι μια πολύ βασική ενότητα που εκεί πρέπει να βγάλουμε δυναμισμό, σιγουριά για τον εαυτό μας και τους στόχους που έχουμε για το μέλλον. Να το δείξουμε στην πράξη όλο αυτό. Να δούμε ένα παράδειγμα. Πώς στείνεται δηλαδή ένα σωστό βιογραφικό σε βίντεο, για να το παρακολουθήσουμε. Ονομάζομαι Παντελής Νικολαίδης. Μέχρι στιγμής στη ζωή μου ακολούθησα τα όνειρά μου. Οι στόχοι και τα όνειρα με οδήγησαν μακριά στη ζωή και πέτυχα αρκετά από όσα ήθελα, αφού φυσικά αγωνίστηκα σκληρά. Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων, ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στρατιωτική διοίκηση στη Σχολή Μονίμων Επαξιωματικών Ναυτικού. Ως πτυχιούχος της Στρατιωτικής Σχολής Μονίμων Επαξιωματικών Ναυτικού, έχω 3 χρόνια εμπειρίας στη στρατιωτική διοίκηση, σε στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο χώρο της ειδικής αγωγής, έχω 3 χρόνια εμπειρία ως καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής στον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών, καθώς και σε ειδικά σχολεία. Επίσης, έχω 14 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της εκπαίδευσης ως Διευθυντής ΙΕΚ, Διευθυντής ΚΕΚ, Υπεύθυνος Γραφείου Επαγγελματικής Υποστήριξης, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Με έχεις τρελάνει. Δεν υπάρχει αυτό το συρταρωτό, το φέρνω το πλάνο, πετάω το πλάνο, όλα τα λεφτά. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είσαι σίγουρος ότι έτσι θα μας προσέξουνε? Ναι, μήπως το θεωρήσουν πολύ προχώ για την εποχή μας και μας πούνε τι είναι αυτά που στέλνει ο άλλος? Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο υπεύθυνος επιλογής προσωπικού να μην το δει όλο καταρχήν. Ναι. Γιατί είναι δομημένο, είναι επαγγελματικό. Παρουσιάζει μέσα σε 2 λεπτά μόνο όλη την περίληψη της καριέρας μας και όλες τις προσωπικές μας δεξιότητες. Μήπως τον ξενήσουμε, μήπως μας πει... Μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο απλό. Δεν χρειάζεται. Στην Ελλάδα. Εντάξει, εσύ έχεις κάνει ένα υπερβολικό τέτοιο, ναι, ούτως ή άλλως για τις ανάγκες της εκπομπής. Αλλά παίζει στην Ελλάδα το βιογραφικό σε βίντεο? Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Μεγάλες εταιρείες με προσωπικό πάνω από 50% άτομα το προτιμούν. Γιατί είναι γρηγορότερη η επιλογή προσωπικού. Υπάρχει και κακή εκδοχή του. Για να το δούμε το κακό βίντεο. Τι δεν πρέπει να κάνετε? Δεν πρέπει. My name is Kevin Forrest. I work in supported employment and I would like to do this in the future. I've done lots of training in this job. I've done it for quite a few years now and I think I'm quite good at it, and so that's why you should employ me. Τι βλέπουμε? Καλά, εδώ ο Κέβιν όλα τα λεφτά, έτσι. Ο Κέβιν, ναι. Δεν υπάρχει αμεσότητα, δεν έχει ροή στο λόγο, δεν υπάρχει δομή στο βίντεο, δεν είναι κάτι οργανωμένο, επαγγελματικό, δεν κοιτάει την κάμερα, δεν υπάρχει άμεση επαφή με το μελλοντικό εργοδότη. Δεν έχει επικοινωνιακές δεξιότητες. Τον κοιτάζει από το Θεό, δηλαδή εκεί πάνω έβαλε την κάμερα τύπου και καλά εδώ η κάμερα, εδώ αυτός. Και χρησιμοποιεί και αρνητικές λέξεις. Τη λέξη δεν έχω εκπαιδευτεί αρκετά. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ομολογεί ότι δεν έχει εκπαιδευτεί αρκετά για την θέση που διεκδικεί, εκτός από τον Κέβιν? Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Έχω πάθει σοκ με το συρταράκι. Θέλω, ειλικρινά σου λέω, με γονάτισες. Είσαι καταπληκτικός, Παντελή, θα τα ξαναπούμε. Σιρταράκι μαζί μου, ελάτε.